Αχιλλέα, όσο το σκέφτομαι, έχεις δίκιο. Να πας στην Κυπριακή αστυνομία και να δηλώσεις τις υποψίες σου για τον Πάτροκλο σε σχέση με το ατύχημα της Δανάης. Πάντως είναι αμαρτία άμα την έχει βγάλει από τη μέση αυτός. Συμφωνώ. Αν και είναι παρακινδυνευμένο. Αγαπή μου, τόσο κακά έχει κάνει. Δεν θα τον χάλαγε ένας ακόμη φόνος. Ο τύπος είναι ψυχάκιας. Έχει το ακαταλόγιστο. Και όταν λέω ψυχάκιας, κυριολεκτό. Έχεις καταλάβει τα τελευταία 4 χρόνια ότι κακό μας έχει συμβεί είναι εμπλεγμένος ο Πάτροκλος. Χαλάμε τις ώρες μας, τις μέρες μας, τις ζωές μας. Εντάξει, μας πήγε μια ιδέα. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και έτσι. Καημένη τη Δανάη. Πόσο κρίμα. Τι έγινε, πώς είναι η Στέλλα? Καλά, καλά. Το μωρό, τι λέει ο γιατρός? Το μωρό είναι μια χαρά. Υγιέστατο παρόλο που γεννήθηκε πρόωρα. Παίρνει συνεχώς βάρος περισσότερο και από το μέσο όρο. Τέλεια. Άρα θα βγει γρήγορα από τη θερμοκοιτίδα. Α, η συμπέθερη. Πρόσεξε τι θα πεις. Σας περίμενα. Σε καλό μας το αγόρι. Πολύ σε συμπαθώ εσένα. Αμοιβαίο είναι. Λοιπόν, δεν πιστεύω να μας συγκοπανίσετε. Απόψε κανονίσαμε να βγούμε, όπως είπαμε, για φαγητό. Έχει κλείσει ήδη στην ταβέρνα ο Βαρθέος. Όχι, δεν έκλεισα. Περίμενα να ακούσω το τελικό, οκ. Okay. Πλάκα του κάνω. Γιατί ξέρω ότι είναι ξανασιάρης. Έκλεισα εγώ. 9 είναι καλά. Ναι, μια χαρά, αγόρι μου. Εγώ πάω να δω τη Στέλλα λίγο. Ναι. Τα λέμε το βράδυ. Ναι. Γεια σου, Μαρίνα. Να σας πω, δεν συναντιόμαστε νωρίτερα στο λιμάνι να πιούμε και κανένα καφεδάκι? Νωρίτερα έχουμε σύσκεψη με το Σύφη, έχει λέει. Να την αναβάλουμε, μα Θεό μου. Γεννήθηκε η κόρη σου. Ωραία. Μου αρέσεις εσύ. Είσαι έξω καρδιά. Ξέρεις να ζεις. Αν δεν ξέρει. Ρισκάρει πολύ. Και θα το φάει το κεφάλι του. Καλώς τους συμπατριώτες μου, περάστε! Γεια σου, ρε πατρίδα. Αγαπώ σε πολλά εσένα. Κι εγώ. Σύφη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Συγγνώμη, δεν είχαμε χρόνο να σε δούμε νωρίτερα. Είμαστε με τόσες δουλειές. Ναι, ξέρω. Εσείς οι ματέοι όλο και εγώ είσαστε. Τι κάνεις, Αχιλλέα? Γεια σου, Σύφη. Χαίρομαι πολύ που τελείωσε η περιπέτειά σου. Κι εγώ. Καλώς τους. Τι μυρίζει τόσο ωραία? Α, έφτιαξα μια χαλουμόπιτα. Πού την είναι η αγαπημένη μου, Ναι, παιδί μου, θα τη φέρω. Κάτσε. Άντε, καθίστε. Πάντως, μπράβο, ρε Σύφη. Είτε να μας ζήσει, δεν μας είπες. Να σας ζήσει ποιο? Είναι έγκυος η Μελίνα? Ναι. Ναι, δηλαδή, δεν είμαστε και σίγουροι ακόμη. Σε 2-3 μέρες θα ξέρουμε. Μαθολογικά θα σου είπε ότι το προσπαθούμε. Και εντάξει, μόλις μας το ανακοινώσετε, θα σας ευχηθώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη σύσκεψη. Ωραία. Να και η χαλουμόπιτα. Ωχ. Κατάλαβα. Τι γελάτε. Τίποτα, τίποτα. Κόψε εσύ. Λοιπόν, ανεξάρτητα από τα προσωπικά μου με το Σπαλέτη, θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Η συνεργασία μας με τους Ιταλούς πήγε πολύ καλά. Και θα πήγαινε ακόμα καλύτερα αν καταφέρναμε να βγάλουμε και τις τοπικές ποικιλίες που παράγονται στην Κύπρο. Συμφωνώ. Άλλωστε με το Σύφη τα είχαμε πει και από mail πριν από ένα μήνα αυτά. Έχει αποδειχθεί ότι οι ποσότητες που μπορούν να παραχθούν είναι πολύ μικρές. Και κατά συνέπεια το κόστος πολύ μεγάλο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι τιμές είναι μεγάλες. Εξάλλου ο Σύφης έχει προσωπική εμπειρία από την παραμονή του στην Ιταλία. Ναι. Ο Σπαλέτη το ξέρει αυτό και γι' αυτό ζήτησε να φυτευτούν οι συγκεκριμένες ποικιλίες στους μεγάλους αμπελόνους που αγοράσαμε. Πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να σταματήσουμε τις εξαγωγές για τον επόμενο χρόνο. Θα αναλάβει η Αναστασία να του μιλήσει. Πώς είναι τα αμπέλια? Ο φετινός χειμώνας ήταν πολύ βαρύς και στην Κύπρο. Πιστεύω ότι τα αμπέλια θα είναι όψιμα. Όμως σε ποσότητα και ποιότητα θα είναι μια χαρά. Εκτός αν μας θα χαλάσει ο καιρός το καλοκαίρι. Μα αυτό είναι το ρίσκο μας κάθε χρόνο.
Γι' αυτό και πρότεινα να κλείσουμε όσα πιο πολλά μπέλια μπορούμε από άλλους παραγωγούς, ώστε να είμαστε σίγουροι. Ναι, και αν πνιγούμε στον Μπρούσκο, ας είναι καλά η Αλίκη με τους Ρώσους. Αυτό σαν να πες, καλά μου το λέγει η Αναστασία και δεν το πίστευα. Πού είναι φανταστό ρε παιδιά ότι ο Σύφης δεν ξέρει ότι γέννησε η Στέλλα. Πώς δεν το σκέφτηκες. Πω που αν ήμουν μπροστά θα ήθελα να ανοίξει, γίναμε κατά ποιή. Μάλλον δεν την έφαγε τη δικαιολογία ο Σύφης. Γι' αυτό άλλη φορά να προσέχετε πριν ανοίγετε το στόμα σας. Εσύ πότε λογαριάζεις να το πεις. Αύριο. Πω θα αργήσω στις Ρυσάφτες και όχι τίποτα άλλο, κάνω το τραπέζι στην Πάολα. Τη Σπαλέτη. Ναι, μη μου κάνεις το βλάκα τώρα. Ώστε μου ορκίστηκες ψέματα, ε, καλά. Δεν πάμε σιγά σιγά, μην πάνε πρώτα οι άνθρωποι στην ψαροταβέρνα, δεν σωστό. Μιλάς για τα πεθερικά άτομα του Θεού, φαντάζομαι. Εσύ για απόψη μην ξανανοίξεις το στόμα σου, πρόσεξε γιατί σε έχω στην μπούκα του κανονιού. Με τις πλάκες σου κινδυνεύω να φω στη μάπα τους γονείς της Στέλλας. Άντε, μπράβο. Στην υγειά μας. Λοιπόν, Ματθαίο, τώρα που γεννήσατε, θα κρατήσουμε εμείς το παιδί να πας στη γυναίκα σου διακοπές, όπως είπα. Ναι, ναι. Μια βδομαδούλα η κόρη μου τη χρειάζεται. Ναι, πέρασε μεγάλο σοκ που γέννησε σε χωράφι. Πρέπει να την πας σε 2-3 νησιά για να το χαρεί. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά, Αχιλέα. Ναι, δεν έχουμε χρόνο για διακοπές. Και η Στέλλα δεν νομίζω τώρα να θέλει να αφήσει το μωρό μόνο του. Αυτό άστε το πάνω μου, θα την ψήσω εγώ. Γεια σας. Σας είδα έτσι όλους μαζεμένους και είπα να πω ένα γεια. Καλή όρεξη, Ματθαίο. Καλά. Στο σπίτι του Γιαναγκάκη γίνεται γλέτη και είναι η γυναίκα σου και σένα σε έχουν αφήσει την απέξω. Σε ποιανού σπίτι είναι? Στο Γιαναγκάκη. Μα αφού είναι στην κλινική. Μήπως βγήκε. Στην κλινική, Αναστασία. Γιατί είναι, παιδιά, τι έπαθε. Μα τι λέει ο κύριος.